παγίως υπάρχει ένα μεγάλο κουρδικό στοιχείο. Κούρδοι, μια εθνότητα, η οποία αυτή τη στιγμή είναι διαμοιρασμένη σε ένα σημείο που καταλαμβάνουν μέρος της Τουρκίας, της Συρίας και του Ιράκ. Έχει ξεκινήσει ένα κίνημα από αυτούς τους ανθρώπους, δικαίως θα πω εγώ, να αποκτήσουν μια στέγη, να αποκτήσουν το δικό τους κράτος, όπως κάποτε απέκτησαν και οι Ισραηλίτες, όπως κάποτε απέκτησαν και άλλοι λαοί της γης. Η Τουρκία λοιπόν φοβάται ότι αν στη Συρία ή στο Ιράκ ή στις δύο αυτές χώρες δημιουργηθεί κουρδικό κράτος, θα συμπαρασύρει κάποια στιγμή και τους Κούρδους της Τουρκίας, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να ενωθούν με τη μητέρα πατρίδα, το Κουρδιστάν, αν αναγνωριστεί κάποτε αν γίνει. Άρα θεωρούν ότι μπορούν να δημιουργηθούν από τους Κούρδους φυγόκεντρες δυνάμεις στην Τουρκία, να διαμελιστεί δηλαδή η Τουρκία. Θα πω όμως και αυτό. Είναι αστείο η Τουρκία να κατηγορεί την Ελλάδα για παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης. Όταν οι ίδιοι οι Τούρκοι παραβιάζουν τα σύνορά τους με τη Συρία και το Ιράκ, βομβαρδίζουν, έχουν βάσει γειτονικές χώρες, παραβιάζουν τα σύνορα για οποιοδήποτε λόγο. Και το λέω αυτό γιατί να θυμίσουμε η συνθήκη της Λοζάνης δεν καθορίζει μόνο τα σύνορα Ελλάδος-Τουρκίας. Καθορίζει όλα τα σύνορα της Τουρκίας, άρα και της Τουρκίας με τη Συρία και το Ιράκ. Γι' αυτό και είναι και αυτός ένας από τους λόγους που έχει βαλθεί ο Ταγίπ Ερντογάν να αλλάξει η συνθήκη της Λοζάνης, διότι προσπαθεί να διεκδικήσει πράγματα, χώρο και στην περιοχή Ιράκ-Συρίας. Ναι, κοιτάξτε, φαίνεται ότι είναι αποφασισμένος ο Τούρκος πρόεδρος να κάνει πάλι εκ νέου παρέμβαση, ξανακάνει στο παρελθόν. Πιθανολογώ ότι θα την κάνει και πιθανολογώ ότι θα την κάνει σύντομα. Για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα εξυπηρετεί την πάγια πολιτική της Τουρκίας, η οποία δεν θέλει σε καμία περίπτωση να δημιουργηθεί κουρδικό κράτος στα σύνορά της κοντά, διότι θεωρεί ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει δούριο ύπο για την Τουρκία να προχωρήσει ακόμα και να δημιουργήσει θέμα ακόμα και διάλυση της Τουρκίας, εδαφικής ακεραιότητας. Το δεύτερο, θέλει διακαώς ο Ταγίπ Ερντογάν έναν άσο στο μανίκι του, μία νίκη όσο αφορά τις εκλογές που έρχονται μπροστά του. Δεν μπορεί να φέρει προφανώς από την Ελλάδα, έφαγε τα μούτρα του, θα με επιτρέψετε την έκφραση, πάει εκ του ασφαλούς. Έχω δε την αίσθηση ότι από τις δηλώσεις που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, από τις αντιδράσεις, σωστά, της διεθνής σκηνής, μάλλον υπάρχει κάποιο είδους ελαφρά ανοχή στους βομβαρδισμούς που έχουν ήδη γίνει τις προηγούμενες μέρες στην περιοχή. Τώρα, ας το πούμε και αυτό, νομίζω ότι η τρομοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη χρονικά ήταν πολύ βολική για τους σχεδιασμούς του Τούρκου Προέδρου. Να πούμε και το εξής, ότι η κυρία Ξενέρ, που είναι ό,τι και να είναι επικεφαλής του Τουρκικού Κόμματος, η ίδια είπε ότι είναι πολύ ύποπτο το ότι συνελήφθη αμέσως. Πολύ ύποπτο το ότι εμφανίστηκαν φωτογραφίες της λίγο πριν και λίγο μετά, αλλά τι φωτογραφίες από το σκηνικό του συμβάντος. Όχι αυτές που έχουμε συνηθίσει, τις στολές, τις μακρινές, τις ασπρόμαυρες από τις κάμερες ασφαλείας στους δρόμους, αλλά κάμερες οι οποίες συνήθως συναντώνται υψηλής ανάλυσης σε κανονικούς φακούς, σε κινητά κτλ. Τέλος πάντων, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, μπορούμε να κάνουμε εικασίες. Σίγουρα όμως, αυτό ήταν ένα συμβάν το οποίο συνετέλεσε στο να υπάρχει έξωθεν καλή μαρτυρία στην Τουρκία για να προχωρήσει σε βομβαρδισμό ήδη, πιθανολογούμε και σε χερσαία επιχείρηση. Όταν βγαίνει ο Υπουργός Εσωτερικών αμέσως μετά από μια βομβιστική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη με νεκρούς και νεκρά παιδιά και λέει ότι θα την υποδέχονταν μετά στην Ελλάδα τη δράστρια και την περιμένουν να τη φυγαδεύσουν και να τη σκοτώσουν εκεί. Και αμέσως μετά Υπουργός Εσωτερικών, όχι ένας αναλυτής, όχι οποιοδήποτε, βάζει την Ελλάδα στο κάδρο αμέσως σε μια τρομοκρατική επίθεση. Προφανώς αναγκάζουν να διαψεύσει τον ισχυρισμό, ο οποίος έρχεται από επίσημα χείλη. Δεν είναι ότι είπε ένας δεσποτόπουλος της Τουρκίας, επιτρέψτε να πω μια ανοησία. Εδώ έχουμε τοποθετήσει υπουργών, του ίδιου του Ερντογάν κατά καιρούς. Δυστυχώς εντάσσονται στον παραλογισμό αυτών των Τούρκων σπήλωσης της θέσης της Ελλάδος στο διεθνές τέρμα. Κοιτάξτε, να είμαι ειλικρινής, έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει καταφέρει σε επίπεδο επικοινωνίας να ξεπεράσει την Τουρκία. Παράδειγμα, η Τουρκία με τη Λιβύη, μάλλον με την κυβέρνηση σημερινή της Λιβύης και με το Πακιστάν, έχει πολύ στενές σχέσεις. Έτσι. Άρα, εκεί δεν είναι θέμα επικοινωνίας, είναι θέμα σχέσεων. Αλλά η Ελλάδα έχει καταφέρει να αναδείξει τα θέματα από το Αμερικανικό Κογκρέσο, από την παρουσία του κυρίου Δένδια στην κοινή συνέντευξη με τον κύριο Τσαβούσογλου μέσα στην Τουρκία, μέχρι και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Το Υπουργείο Εξωτερικών μας προώθησε και στην έκδοση χαρτών. Οπτικοποιήσαμε τους παραλογισμούς της Τουρκίας, πώς έχουν αυξηθεί οι διεκδικήσεις τους τα τελευταία 40 χρόνια. Είναι σε επίπεδο άμυνας η Τουρκία, είναι σε άμυνα σε επίπεδο επικοινωνίας η Τουρκία και γι' αυτό έχει αναγκαστεί ο Ερντογάν να σηκώνει στον ΟΗΕ φωτογραφίες με νεκρά παιδάκια από το Αιγαίο και ότι δήθεν φταίνει οι Έλληνες, αλυσμόνητο. Αναγκάζεται να πει όλα αυτά που λέει, διότι δεν είναι πια σε θέση επίθεσης επικοινωνιακής, είναι σε θέση άμυνας. Προσπαθεί να δείξει ότι όχι, εμείς είμαστε καλοί, οι κακοί Έλληνες είναι αυτοί που φταίνε για όλα.